μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα κάθε φορά. Εμείς, με τις δυνάμεις και τις αντοχές που είχαμε, κάναμε αυτά. Μακάρι το επόμενο συμβούλιο να μπορέσει να κάνει περισσότερα. Πάντα υπάρχουν καινούργια πράγματα να γίνουν. Αρκεί να υπάρχουν όρεξη, μεράκι και διάθεση. Και όλοι μπορούν να κάνουν. Ξεκινήσαμε όπως και φέτος η χρονιά μας με τη σκοπή της Βασιλόπιτας για τα μικρά παιδιά, τα παιδιά μάλλον των χορευτικών κάθε χρόνο, λίγο μετά τις γιορτές. Κόβουμε τη Βασιλόπιτά του και ακολουθεί η Βασιλόπιτα των Μελών. Εδώ και πολλά χρόνια ο Χορευτικός Σύλλογος συμμετέχει με κάποια παιδιά του χορευτικού και με τις τοπικές μας ετοιμασίες στην περιφορά, της μεταφέρω χρονολογικά, στην περιφορά της εικόνας του Αγίου Αθανασίου. 1 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε πάντα την γιορτή του Αγίου Τρίφωνος. Έχει καθιερωθεί ο Πολιστικός Σύλλογος με την Εκκλησία να γίνεται οι λειτουργίες του Αγίου Θεοδόρους ως τόπος αμπελιών και εκεί αναλαμβάνει ο Πολιστικός Σύλλογος την αυτοκρασία, ένα παρμύρεσμα. Οι αμπελουργοί φέρνουν το κρασί καθόλου, γίνεται μια ωραία μικρή γιορτούλα. Κάνουμε τα δύο πάρτι μας και για τα μικρά παιδιά και τους νέους. Συμμετείχαμε μετά από πολλά χρόνια στο καρναβάλι της Χωριστής με δικό πρόγραμμα. Ακολούθησε η μέρα της γυναίκας, όπου τα έσοδα από εκεί την εκδήλωση διατέθηκαν όλα για φιλανθρωπικό σκοπό. Είχαμε πολύ πρόσφατο ένα τραγικό γεγονός και τα χρήματα εκείνα διατέθηκαν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση της οικογένειας. 25 Μαρτίου με τα χορευτικά μας, απολαμβάνουμε όλα τα χορευτικά εκείνη την ημέρα. Ακολουθεί η Πανήγυρη, που συμμετέχει βέβαια ενεργά ο Πολιστικός Σύλλογος, στο κομμάτι της διοργάνωσης μιας βραδιάς με χορευτικά συγκροτήματα τα οποία καλεί ο Σύλλογος.